να δώσει, έχει δηλαδή την υποχρέωση να δώσει ένα μερίδιο από τα έσοδά του στον Εμπορικό Σύλλογο. Αυτό το έχει δώσει βέβαια. Είναι 9 εκατοστάρικα είναι δηλαδή. Δεν νομίζω ότι είναι κανένα εκατομμύριο. 900 ευρώ το χρόνο. 900 ευρώ το χρόνο. Θα τα έδωσε βέβαια. Ωραία. Αλλά δεν. Σε ό,τι αφορά το διοικητικό. Όχι, να πω κάτι άλλο ακόμα για τον οικονομικό. Δεν στηριζόμαστε στις δωρεές ή στα προγράμματα ή σε οτιδήποτε άλλο. Στηριζόμαστε στα ίδια μας τα μέλη. Από αυτούς περιμένουμε την ετήσια συνδρομή τους που είναι στα 20 ευρώ και όταν τη δίνουν όλα τα μέλη μας, ο Σύλλογος και την γραμματιακή υποστήριξη έχει και τα έξοδα που βγάζει και στέκεται όσο γίνονται καλά οικονομικά. Τώρα, στο διοικητικό απολογισμό, όλοι γνωρίζουν εδώ οι Χανιώτες ότι ο Σύλλογός μας την προηγούμενη χρονιά ανέπτυξε μια πλούσια δράση σε όλα τα θέματα που αφορούν την τρέχοντα επικαιρότητα. Ξέρετε και καταλαβαίνετε ότι περνάμε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Να σας πω εγώ ότι από την αρχή της χρονιάς, το πρώτο τρίμηνο, έχουν κλείσει 8.000 επιχειρήσεις. Είναι γύρω στους 800 ηλεκτρονικές κατασχέσεις που γίνονται ημερησίως και τώρα δυστυχώς θα ενταθούν γιατί ζητάνε και χρήματα κάτω των 500 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι θα ενταθούν ακόμα περισσότερο. Και γύρω στους 300.000 συναδέλφους μας χρωστούν από εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες, προμηθευτές. Από αυτά και μόνο τα στοιχεία είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση που βιώνει το ελληνικό εμπόριο και οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις. Εμείς εδώ πέρα προσπαθούμε αυτά τα θέματα που μας απασχολούν και τα έχουμε βάλει έτσι στην προμετωπίδα των επιδιώξεών μας, το φορολογικό, το ασφαλιστικό, τα συντάξιμα, προσπαθούμε να τα κυνηγήσουμε και όσο μπορούμε, σε ορισμένες περιπτώσεις τα καταφέρουμε. Έχουμε αναπτύξει μια πλούσια δράση και θέλουμε σήμερα την επιβεβαιώσει η Γενική Συνέλευση και να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο για την επόμενη χρονιά. Και από κάνετε τον απολογισμό της χρονιάς, ποια ήταν από εσά η κίνηση η οποία είστε περήφανοι ως σύλλογος, δηλαδή πιστεύετε κάποιο τομέα το οποίο πήγατε καλά και κάπου που υστερήσατε και πιστεύετε ότι θα πρέπει να δώσετε έμφαση του χρόνου. Με τη συμμετοχή των συναδέλφων μας καταφέραμε πρώτον. Μια συνάδελφό μου να μην χάσει το σπίτι της που το είχε βγει σε πληστηριασμό από την εφορία. Καταφέραμε την επανασύνδεση ενός άλλου συναδέλφου στο ρεύμα. Καταφέραμε τους δύο συναδέλφους που τους έκανε έξωση ο Δήμος από τα σπίτια των επάνω από τα ανατολικά τείχη να παραμείνουν εκεί με τη δέσμευση του Δήμου ότι μόλις τους βρει αξιοπρεπή καταλήμματα θα πάνε εκεί. Και το τελευταίο που καταφέραμε ήταν αυτές οι δύο συναδέλφους μας. Η διαχρέωση του Δήμου θα γινόταν έξωση άμεση από τα μαγαζιά των κάτω από την Τζουδερών. Να πάρουν μια παράταση στην αδερφή μου και μέχρι τέλος της σεζόν να έχουν και να λειτουργούν τα μαγαζιά του. Εκεί που υστερούμε και προσπαθούμε έτσι να δούμε πώς θα το βελτιώσουμε είναι ότι θέλουμε το Σύλλογο ακόμα να τον μαζικοποιήσουμε και θέλουμε να βάζουμε όσους περισσότερους συναδέλφους γίνεται σε λειτουργία μαζί με τις δραστηριότητες του Συλλόγου να λειτουργούν και να μαζικοποιήσουμε το Σύλλογό μας. Η πρώην διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου και η αντιπολίτευση, να το πούμε έτσι, σας κατηγορεί ότι λειτουργείτε κομματικά και ότι αξιοποιείτε τον Εμπορικό Σύλλογο για κομματικούς λόγους. Τι απαντάτε σε αυτό το επιχείρημα? Υπάρχει ο χανιώτικος λαός που κρίνει, βλέπει, ασχολείται αυτοί που ασχολούνται και ξέρουν αν πραγματικά αυτός ο σύλλογος είναι κομματικοποιημένος ή όχι. Εμείς δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο που έχει ακολουθήσει η αντιπολίτευση. Οι 90 και πλέον δραστηριότητες του Συλλόγου μας δείχνουν αν πραγματικά ο Σύλλογος είναι κομματικοποιημένος ή αν ο Σύλλογος δρά για το συμφέρον των μικρών επαγγελματιών και μικρών εμπόρων της πολιτικής.